Τι έγινε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα? Πολλά και ενδιαφέροντα, δεν θα σας πω όνομα. Καταρχάς δεν έχει να κάνει τόσο μόνο με το τηλεοπτικό. Μια πασίγνωστη και πολύ καλή ηθοποιός, δεν θα πω όνομα. Ναι. Έχει στείλει ήδη 3 μηνύματα για διεκδικώντας το δώρο σας. Πασίγνωστη ηθοποιός, διεκδικεί το... Πασίγνωστη και πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Αλήθεια. Άμα μας πεις ποια είναι, θα της το χαρίσουμε. Αν πω το όνομα... Θα της το χαρίσουμε, αν της Θα πρέπει να ρωτήσουμε. Γι' αυτό λέω. Εγώ δεν είμαι τόσο γολαντόμα, παιδιά. Καλέ, πες μας και το πρωινό, καλέ, του Αντένα, τι γίνεται εκεί πέρα. Την ευχαριστούμε τόσο που βλέπει και που ενισχύει και βλέπει και ενισχύει μας. 3 μηνύματα μέχρι αυτή τη στιγμή. Αλήθεια. Και εσύ, ναι. Πώς τα έχει τηλεόραση με το όνομα της γνωστής ηθοποιού? Ναι, οπότε άμα το δούμε ξαφνικά να βγαίνει, θα καταλάβετε. Θα δω και μετά. Πολύ μυστικοπάθεια σήμερα. Ναι. Τι λέγαμε, όχι, με συγχωρείς, κρατάω τη γραμμή στην παρουσιάστριά σας. Αυτά είναι του Λιάγκα, παιδιά. Αυτά είναι του Λιαγκέικα. Εγώ ξέρετε στο break κάποιο πουλάκι μου λέει ότι μίλησες και για το θέμα του Γρηγόρη. Αχ, αυτό το πουλάκι. Ναι, μίλησα με μια πολύ καλή πηγή, η οποία... Πηγή, είδες πώς το λέμε. Δεν μίλησα με τον Γρηγόρη. Πάντως μου είπε ότι δεν έχει γίνει συνάντηση. Αυτό δηλαδή που σας έλεγα και πριν από λίγο. Συνάντηση είναι... με ποιον δηλαδή? Με το Μέγκα. Για δες λίγο. Δεν έχει γίνει συνάντηση. Όχι, ναι. Όχι. Άλλο. Βλέπω παράλληλα, ξέρετε, έχουμε μάθει τα πάντα. Λοιπόν, δεν έχει γίνει συνάντηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου με στέλεχος του Μέγκα. Εκκρεμή συνάντηση, όπως σας είπα, είναι σε πολύ καλό κλίμα και οι δύο πλευρές. Και εγώ θεωρώ ότι θα πάμε για συνέχεια στο Μέγκα και την επόμενη σεζόν. Τώρα όσον αφορά το πρωινό του Αντένα, γιατί το συζητήσαμε, το ξανασυζητήσαμε και από ό,τι καταλαβαίνω μέσα από όλο αυτό που γίνεται με τα μηνύματά σου, υπάρχει ήδη το πρωινό, έτσι, το πρόσωπο. Δεν έχει να κάνει, τα μηνύματα θα σας πω όταν είναι. Υπάρχει λοιπόν, το πρόσωπο. Το πρωινό ήταν εφτά 12, όπως σας είπα, είναι απόφαση όντως φρέσκια, σημερινή, αυτό που σας έλεγα από το πρωινό ρεπορτάζ. Από τη στιγμή που 7 με 12. 7 με 12. 7 με 10 περίπου θα κινηθούμε στο ύφος του Info και 10 με 12 περίπου στο lifestyle-tainment. Ναι, αλλά πρέπει να πάρουν κάποια απόφαση όμως. Παρόλο που γίνονται δοκιμαστικά, κάποια στιγμή ναι, γιατί τελειώνει το άλλο το πρωινό. Δεν πρέπει να γίνει η αντικατάσταση. Βέβαια, πέρυσι, αν θυμάμαι καλά. Περίπου 2 με 3 Ιουλίου είχαμε τελειώσει εμείς μία. 4 Ιουλίου έκαναν πρεμιέρα στο πρωινό του Αντένα. Το 7-11, το Ελλάδα. Το σίγουρο είναι ότι την επόμενη Παρασκευή Γιώργος Παπαδάκης, με ερωτηματικό, εσείς η Χριστίδου, ο Χρήστος Φερεντίνος αποχαιρετούν. Τη Δευτέρα αμέσως μετά βγαίνουν κατευθείαν στον αέρα από το καινούριο πρωινό Αντένα. Μάλιστα. Και με το μέλλον του Δίδυμου τι λέμε? Θεωρώ ότι το δίδυμο Χρήστος Φερεντίνος ή Χριστίδου δεν θα συνεργαστούν. Θα μείνουν μεμονωμένα. Μεμονωμένα από αλίμονο. Τα παιδιά είναι ικανότατα, είναι ικανότατοι παρουσιαστές. Θα βρούνε. Πού μου έρε Γρηγόρη στον Αντένα, πού θα μείνουν? Γιατί καλέ, πού το σέρνει? Τι πόλου καλέ, είναι που είναι πιο εκπομπές. Παιδιά, πού θα είναι? Εδώ κάθε χρόνο κάνει 500 project το Αντένα. Γιατί δεν μπορεί να βάλει τη σύση κάπου? 500 project κάνει το Αντένα, αφού φέτος δεν βγήκανε 4 εκπομπές. Εμένα θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να δω το Χρήστο Φερεντίνο Γρηγόρη. Να μια καλή πηγή, είδατε, γι' αυτό υπάρχουν οι φίλοι. Για πες. Καλά είναι, να είναι καλά. Μια συνάντηση το βράδυ της Τετάρτης που έγινε. Αυτή τη που μας πέρασε. Ναι. Και ποιοι συναντήθηκαν, κάτσε, περίμενε. Ποιοι συναντήθηκαν? Σε εστιατόριο. Πριν τα μάτια, στο κεφαλάρι θα συναντηθήκαν. Αντένα είναι αυτό. Κάτσε, περίμενε. Ο Λάτσος ήταν στο ΜΑΤ. Και η κυρία Γκαγκάκη ήταν στο ΜΑΤ. Μετά τα ΜΑΤ. Μετά τα ΜΑΤ. Τι ώρα, 3 ώρα το πρωί. Ναι, ρακέτες πάντως δεν μπόρεσαν να παίξουν. Ναι. Ο Λάτσιος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Αρναούτογλου Κανάκης και... Πώς το γυρίζω, Λάτσιος. Αρναούτογλου Λάτσιος Γκαγκάκη. Όχι. Κανάκης. Ωραία, κερδίζω τι. Τελικά ποια ήταν τα τρίτη, δεν κατάλαβα. Ήτανε Λάτσιος, Κανάκης και Αρναούτογλου που βρεθήκαν στο κεφαλάρι και ήπιαν τα ποτά τους μετά το μάτι. Εγώ δεν είπα μέρος. Εγώ υπολογίζω, γιατί πάντα εκεί βρίσκονται τέλος πάντων. Και τι έγινε εκεί που βρεθήκαν τα τρία αγόρια? Συζήτησαν. Ήπιανε, είναι παρέα, φίλοι. Για το πρωινό. Να ρωτήσω κάτι τώρα όμως, γιατί είπαμε, ξεκινήσαμε με την είδηση που δημοσίευε το site τη κυρία Γκολεμά ότι ο Γρηγόρης φεύγει από το Μέγκα. Έχει προηγηθεί αυτή η συνάντηση της Τετάρτης
Και εμένα τώρα με ψηλιάζουν διάφορα. Ότι... Γιατί αν βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο κύριος Λάτσιος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ναι, μεν εκκρεμεί η συνάντηση με τον Μέγκα του Γρηγόρη, αλλά υπάρχει περίπτωση να το έγινε και κάποια πρόταση. Δεν ήμουν μπροστά στην συνάντηση αυτή. Όλα παίζουν αυτό το καλοκαίρι. Ωραία. Καυτό καλοκαίρι. Καυτό, αυτό θα καυτό. Μπορούσε να είναι και το μότο του Αντένα. Ούτως ή άλλως έτσι δεν έκανε κάποτε το πρόμο του. Όλα παίζουν. Ναι, αυτό. Όλα παίζουν. Όλα παίζουν γενικότερα. Γρηγόρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω ότι πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε γιατί περιμένει και το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ρέουν τα